TechMinax.gr, Δημήτρης Αμπράς εδώ πέρα και έχω στα χέρια μου το Samsung Galaxy S7 Edge. Πρόκειται για την ναυαρχίδα των ναυαρχίδων της Samsung, πάρα πολύ να το chipset, φοβερή οθόνη κυρτή, η πιο όμορφη συσκευή που έχει βγάλει η Samsung μακράν και πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Τιμή 829 ευρώ και είναι κάπως τσουχτερή. Όπως και να έχει, συσκευάστε εδώ στην Cosmote, την οποία την ευχαριστούμε. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε αν η συσκευή αξίζει τα λεφτά της και αν όντως είναι τόσο δυνατή όσο μας υπόσχεται η Samsung. Εδώ είναι λοιπόν η συσκευή Samsung Galaxy S7 Edge. Τη συσκευή μας την έχει δώσει η Cosmote, μιας και υποστηρίζει και το 4G Plus δίκτυο της εταιρείας, με ταχύτητες στα 300 Mbps. Πάρα πολύ καλή φάση και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συσκευή. Την ψάχναμε καιρό γιατί η Samsung φέτος δεν έδωσε δείγματα για reviews, οπότε ό,τι βρήκαμε όλοι το βρήκαμε από εταιρείες κινητής, όπως και το S7 το απλό που το έχουμε κάνει εδώ και αρκετό καιρό, το πήραμε πάλι από την Cosmote. Λοιπόν, να τη δούμε λιγάκι τη συσκευή περιμενικά, να πούμε τα χαρακτηριστικά της. Μιλάμε για μια απίστευτα όμορφη συσκευή, hands down μια από τις καλύτερες συσκευές εμφανισιακά, αν όχι η πιο όμορφη για φέτος. Η κινητότητα στα πλαϊνά αλλά και πίσω πλέον, έτσι, είναι πάρα πολύ έτσι sick, θα έλεγα. Πολύ ωραία εμφάνιση, πραγματικά είναι στολίδι το τηλέφωνο. Πλέον τα πλαϊνά είναι ακόμα πιο μικρά γιατί υπάρχει και κινητότητα στο πίσω μέρος για να είναι πιο φιλικό στο χέρι. Δεν έχει πλέον αυτό την αίσθηση του που γρατζουνεί στο S6 για παράδειγμα Edge και το Edge Plus. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο χέρι, φυσικά συγγνώμη, και το γυαλί μπροστά πίσω Gorilla Glass 4, πολύ ωραία φάση. Νιώθεις μια ασφάλεια ρε παιδί μου, εντάξει. Βάρος 157 γραμμάρια, λόγω του μεγέθους όμως δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. 7,7 χιλιοστά πάχος, εντάξει, είναι λίγο πιο παχύ από το κανονικό γιατί υπάρχει και ενίσχυση, είναι και αδιάβροχο με IP68 πιστοποίηση, οπότε ναι, εντάξει. Με να μ' αρέσει και το ζήταγα αυτό. Το ζητάω στα κινητά μου, αν μπορώ να το έχω. Πάντα μ' αρέσει γιατί δεν έχω το άγχος. Α, φίλε, βρέχει το κινητό μου, μη βραχεί. Α, στη θάλασσα αυτό. Α, στο τραπεζάκι ίδρυο στο ποτήρι και έτρεξε νερό και θα μου κάνει το κινητό χάλια. Δεν σε νοιάζει. Απλά. Και το θέμα είναι ότι η αδιαβροχοποίηση είναι στο εσωτερικό. Οπότε δεν έχουμε πορτάκια και τέτοια πράγματα. Είναι πλέον το εσωτερικό στεγανοποιημένο και δεν παίζει. Απλά άμα το βρέξετε μετά δεν μπορεί να το φορτίσετε απευθείας. Πρέπει να στεγνώσει. 5,5 ίντσες οθόνη μπροστά, Quad HD ή 2K 2K όπως θέλετε το λέτε ανάλυση, 2560x440 λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι η πυκνότητα σε εικονοστοιχεία είναι στα 534 ppi, super duper και wow λοιπόν, απίστευτα sharp. Μπροστά εδώ πέρα έχουμε την καμερούλα των 5 megapixels με διάφραγμα f-stop 1,7, σαρωτήτα ακτινικών αποτυπωμάτων, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ γρήγορα, όπως βλέπετε. Μπαμ, έπαιξε. Εδώ για παράδειγμα, το ανοίγω, παπ, έπαιξε. Πάρα πολύ καλή φάση η υλοποίηση και είναι και μικρό μαζεμένο. Δεν είναι όπως το iPhone για παράδειγμα που είναι στρογγυλό και πιάνει τα bezel στα κάτω, μεγαλώνουνε. Ναι. Ωραία υλοποίηση θα έλεγα, μου αρέσει αρκετά. Ίσως δεν είναι τόσο εύκολο στη χρήση και τόσο γρήγορο όσο του 6S για παράδειγμα, αλλά του iPhone, αλλά είναι, παραμένει πάρα πολύ γρήγορο και πολύ πιο μικρό, οπότε εγώ το προτιμώ σε αυτό το format. Από εδώ έχουμε τα πλήκτρα για την αυξομοίωση του ήχου. Εδώ πέρα μπαίνει SIM και microSD, δεύτερο μικροφόνο για noise cancellation, power button και στο κάτω μέρος έχουμε το ηχιάκι, το οποίο φαίνεται μικρό αλλά είναι θαυματουργό, μικροφωνάκι, micro USB 2, προφανώς η Samsung το κράτησε λόγω των παρελκόμενων, όπως είναι και το Gear VR που είναι κοινό για αυτό και για τότε, και μεταξύ μας δεν υπάρχει και λόγος να αλλάξετε όλα τα παρελκόμενά σας ακόμα, αφού το USB Type-C δεν είναι το συνδεδεμένο ακόμα.
του χρόνου ίσως να είναι περισσότερες συσκευές και οι πιο φθηνές να έχουν USB Type-C. Οπότε θα μπορείτε να βρείτε και εύκολα φορτιστή, γιατί αυτή είναι και η ουσία. Τζακ για τα ακουστικά. Και στο πίσω μέρος έχουμε γυαλί Gorilla Glass 4, όπως είπαμε, σαρωτή καρδιακών, αναγνώστη καρδιακών παλμών, φλασάκι και την κάμερα των 12 MP, η οποία έχει και αυτή διάφραγμα f-stop 1.7 και είναι αρκετά φωτεινή και σύμφωνα με τη Samsung και το DxO Mark την καλύτερη κάμερα σε κινητό αυτή τη στιγμή, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους. Η συσκευή έχει στο εσωτερικό Exynos 8890 με 4 πυρήνες Mongoose στα 2,3 GHz και άλλους 4 πυρήνες Cortex A53 στα 1,6 για τις πιο έτσι, χαλαρές ενέργειες. 4 GB RAM, οπότε δεν ξεμείνετε ποτέ. Μια Mali TAF 8800MP12 για τα γραφικά και 32-64 GB εσωτερικό επιθετικό χώρο με micro USB μέχρι 200 GHz. Έχει μπαταρία 3600 mAh και Quick Charge 2, όχι 3 για κάποιο λόγο, αλλά η ταχύτητα φόρτισης είναι αρκετά καλή, σε μια μισορίτσα το έχετε φορτίσει μπαμ μπαμ. Σχετικά δηλαδή, γιατί το μέγεθος της μπαταρίας είναι πάρα πολύ καλή η χρόνη φόρτισης. Αυτή είναι λοιπόν η συσκευή περιμετρικά, να τη δούμε έτσι λίγο στο εσωτερικό. Φυσικά τρέχει Android Marshmallow. Να δούμε λιγάκι το μενού. Software Info, μου πήρε και update χτες, 6.01, μεγαλούτσικο κιόλας, 120 κάτι MB. Πάμε από πάνω, η συντομεύση εδώ πέρα. Να δούμε μπαταρία. Είμαστε στο 54%, θεωρητικά σου λέει άλλες 9,5 ώρες. Δεν έχω παίξει πολύ μπάλα σήμερα, μόνο 1,5 ώρα οθόνη, αλλά έχω κάνει κλήσεις, αρκετές 1,5 ώρα κλήσεις, και είναι ανοιχτό εδώ και 10 ώρες σχεδόν. Και ήμουν στο εξωτερικό χώρο με 4G κτλ. Εδώ είναι τα κλασικά που έχουμε συνηθίσει παντού με τα payments και τα λοιπά. Συνεχίζουμε όπως τα ξέρουμε, δηλαδή δεν έχει κάτι να δούμε σε έξτρα στις ρυθμίσεις αυτές. Display, εδώ είναι και το Adaptive Mode που αλλάζουν χρώματα, και Adaptive Display το προτιμώ εγώ. Είναι, ρυθμίζει την τονικότητα και την φωτεινότητα, και μιας και το είπα τώρα, κάτσε να χαμηλώσουμε λίγο φωτεινότητα για να βλέπετε κι εσείς, γιατί μάλλον τώρα το πήρα πρέφα, δεν βλέπατε τίποτα μέχρι τώρα. Εδώ είναι λοιπόν οι ρυθμίσεις. Edge screen. Τι έχουμε με το Edge που δεν έχουμε στο απλό S7. Edge panels, και επιλέγουμε τι θέλουμε. Πλέον δεν έχουμε μόνο τις επαφές μας, έχουμε εφαρμογές, έχουμε επαφές, έχουμε συντομεύσεις, έχουμε νέα για αθλητικά από Yahoo, Yahoo Sports, Pixida, Stocks, μετοχές δηλαδή, καιρό, έτσι να συντομεύσει για το που είμαστε και τα λοιπά, bookmarks και calendar, και κάτω ρυθμίζουμε τι και πώς, έτσι ώστε να πάμε και λίγο πίσω, Edge Feed, θα το δούμε και αυτό σε λίγο, και Edge Lightning, εδώ. Τι παίζει με αυτό, κάνουμε χράκ εδώ, πλέον είναι μεγαλύτερη μπάρα και πλέον μπορούμε να περιηγηθούμε στα πάνελς μας. Για παράδειγμα εδώ πέρα έχουμε σκοράκια από αγώνες, πηξίδα, μετοχές, καιρός, συντομεύσεις, βοηθάει και στο multitasking. Εδώ είναι αυτά που τρέχουν από πίσω, tasks, edge και τα λοιπά, και οι επαφές μας. Ανάλογα και με το χρώμα που έχουμε, όταν έχουμε την συσκευή γυρισμένη έτσι, φέγγει, το είχαμε και στο S6 Edge, η κάτω πλευρά στο χρώμα το αντίστοιχο, για να καταλάβουμε, χωρίς να δούμε τη συσκευή, ποιος είναι και να απαντήσουμε ή να το απορρίψουμε ακουμπώντας πίσω το εδώ. Αυτό λοιπόν από την επιφάνεια την Edge, και ναι, εδώ πέρα πατάμε, ανοίγει, Yahoo, και βλέπουμε. Επίσης, όταν είναι εδώ η συσκευή, μπορούμε να κάνουμε αυτό και να μας δείξει τα notifications, κάποια νέα, ζουμάρω. Έλα καλό, με εστίασε, δεν θέλει να εστίασει.
Εδώ, κάποια νέα τέλος πάντων. Notifications και βγάζει καιρό και τα λοιπά. Ωραία, μας εστίασε. Και πάμε να δούμε την οθόνη. Να δούμε λοιπόν κάποιο βίντεο. Πού είναι. Εδώ φαντάζομαι έχουμε new folder εδώ. Έχουμε πέταξει κάποια βιντεάκια, ένα 4K το οποίο παίζει κανονικά, γίνεται αναπαραγωγή. Εντάξει, η ποιότητα της οθόνης είναι το εξαιρετική, είναι λίγο. Είναι για μένα και για πολλούς βασικά και μέτρης που έχουν γίνει συσκευή, η καλύτερη οθόνη αυτή τη στιγμή σε κινητό. Είναι απίστευτη. Δεν βλέπετε όμως αυτό που βλέπω εγώ, οπότε να χαμηλώσω λίγο φωτεινότητα ακόμα. Εδώ. Απίστευτη οθόνη, εντυπωσιακότατη πραγματικά. Τα αριστερά χρώματα ζωντανά όμως ξεπηδάνε από μέσα και τα 514 BPI δίνει μια αίσθηση έτσι βάθους, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι, ξεφεύγει από την απλή εικόνα οθόνης και είναι πιο 3D η αίσθηση. Δίνει ένα βάθος γιατί είναι πιο ρεαλιστική η υφή. Δεν ξέρω αν το εξήγησα σωστά, δεν μπορώ να το εξήγησω διαφορετικά, αλλά αυτό είναι πραγματικά. Μαύρα τέρμα σκούρα. Δυνατό ηχείο, θα το δούμε και στην πορεία. Φοβερή οθόνη. Είναι ίδια με το S7, αλλά είναι πιο μεγάλη και κυρτή, που δίνει ωραία έτσι αίσθηση στο, στη φάση θέασης και τα λοιπά. Τι με ενοχλεί στην οθόνη πριν προχωρήσουμε? Το κινητό. Θα μου πείτε, μα είσαι τρελός, το κινητό είναι το αυτό που προσφέρει. Όταν προσπαθώ να πατήσω κάτι εδώ πέρα πάνω με το ένα χέρι και ακουμπάει το χέρι μου εδώ πέρα, δεν ανταποκρίνεται πάντα και αυτό με χαλάει. Δηλαδή κάποιες στιγμές χάνει το response, γιατί κανονικά έχει μια λειτουργία, όταν το καταλαβαίνει, το ακουμπάμε την παλάμη, δεν νιώθει. Γι' αυτό το απενεργοποιεί και το καταλαβαίνει. Αλλά εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε, δημιουργεί θεματάκια. Και το άλλο που παρατήρησα, καμιά φορά εδώ μπορεί να, είναι το μόνο σημείο που μπορεί να δούμε λιγάκι. Τώρα δεν μου το κάνει, άμα είναι λίγο φορτωμένη η συσκευή, βλέπουμε ένα ελαφρύ κλακ, ένα τίναγμα. Κατάλληλα, η συσκευή είναι πραγματικά αλαγκάριστη. Δεν έχω παρατηρήσει το παραμικρό. Απίστευτα γρήγορη και το touch της είναι τρομερό. Πάμε να δούμε τον ήχο. Πού ήμουνα, πού ήταν ο ήχος? Εδώ. Όχι, δεν ήταν εδώ. Εδώ ήταν. Copyright, θα έχουμε θεματάκι. Δεν θα πάω από εδώ. Θα μπω από εδώ, γιατί εκεί πέρα έχω περάσει πολύ και μουσική και δεν θα καταφέρουμε να βρούμε τα δείγματα. Τα έχουμε όμως εδώ. Για πάμε. Πολύ ωραίος ήχος, φοβερό μπάσο, καλή ένταση. Αν και έχω τιμήσει ότι το S6 είχε λίγο να το ήχο, αλλά η ένταση είναι ικανοποιητική. Πολύ ωραία ποιότητα για τα ακουστικά που έχει μέσα στη συσκευή, είναι πάρα πολύ ωραία. Φοβερά. Είναι και πρώτη φορά στην, τώρα το έχουμε συσκευή λίγο μακριά, είναι πρώτη φορά στην ιστορία της Samsung που έχει μέσα μια συσκευούλα, ένα mini σαν USB είναι, το βάζεις εδώ
και είναι αντάπτορας σε USB, ώστε να το συνδέσετε με την προηγούμενη συσκευή σας Samsung και να μεταφέρει τα δεδομένα σας από τη μία στην άλλη πιο γρήγορα. Αλλιώς, αν έχετε κάποια άλλη εταιρεία ή κάποια πιο άλλη συσκευή γενικότερα, και τη Samsung μπορεί να το κάνει και δουλεύει και σε συσκευές Samsung, από Samsung και σε Samsung, το κάνει και ασύρματα. Αλλά με το καλωδιάκι το κάνει πάρα, πάρα πολύ γρήγορα. Να δούμε εδώ πέρα κάτι άλλο. Γενικά η ποιότητα του ήχου είναι πάρα πολύ καλή. Και πάμε στα ωραία, τα οποία δεν είναι άλλα από την κάμερα, πέρα από το κουμπάκι εδώ πέρα. Μπορείτε και στο κλείδωμα, διπλό κλικ στο home button και ανοίγει η κάμερα. Να έρθει ο Μεσχέ εδώ. Και ταχύτατη. 12 megapixels σε 4 τρίτα, 4K βίντεο. Εδώ, άμα θέλουμε 16:9 όπως πραγματικά εγώ θέλω, γιατί 16:9 είναι και η οθόνη μου στον υπολογιστή και η τηλεόρασή μου, πρέπει να πέσουμε στα 9 megapixels. Τέλος πάντων, ναι, θα προτιμούσα να ήταν όπως το S5, το S6, που ήταν 16 megapixels μένα, αλλά τα καθαρά. Η ανάλυση των 4 τρίτων έχει ξεπεραστεί εδώ και καιρό από τότε που φύγαμε από τη CRT. Διαφώνω με αυτή την κίνηση, αλλά τέλος πάντων είναι. Γενικότερα έχουν ακολουθήσει οι εταιρείες φέτος αυτή τη φάση των 12 MP με 4 τρίτα αναλογία. Έχουμε HDR, auto on και off. Το auto μια χαρά την κάνει τη δουλειά του. Κάποια εφεδάκια και φλασάκι, timer κτλ. Και τα ωραία είναι εδώ στο mode που έχουμε Pro. Για χειροκίνητο δηλαδή βάζουμε διάφραγμα ό,τι θέλουμε εμείς και παίζουμε μπαλίτσα. Ειδικά παιδιά σε κάτι έτσι που είναι πλήρως τελείως βράδυ, άμα το κρατήσετε εδώ πέρα είναι GG ρε παιδί μου. Είναι δηλαδή στα 30 δευτερόλεπτα παίζει, τραβά κάτι νυχτερινές. Βέβαια πρέπει να είναι 100% σταθερό. Ναι, και τώρα είναι άσπρο και δεν βλέπω τίποτα εγώ. Και τώρα είμαστε μαύρο. Ωραία. Δεν είμαστε καλά. ISO, το οποίο πάει μέχρι 800. Ισορροπία λευκού, autofocus και standard breeze, έτσι, τα χρώματα και τα λοιπά λιγάκι. Αλλά mode, selective focus, επιλέγουμε εμείς μετά την κλίψη της φωτογραφίας που θα εστιάσουμε. Πανοράμα, video collage, το έχουμε ανεβάσει και στο S7, το απλό, video broadcast, streamer στο YouTube, slow motion, virtual shot, food, hyperlapse. Και άμα θέλουμε more, μπορούμε έτσι να τα βγάλουμε, να βάλουμε. Download εδώ κατεβάζουμε άλλα, έχει κάποια έτσι να παίξουμε μπαλίτσα, κανένα επιπληρωμή. Και να δούμε τι έχουμε τραβήξει. Εδώ είναι ο κύριος, εδώ είναι η κιθαρίτσα μου, το μωρό μου αυτό το περίοδο, η οποία δεν φαίνεται, προφανώς είναι τεχνολογική, έχει κουρδίζεται μόνη της, έχει μηχανισμό να κουρδίζεται μόνη της. Νυχτερινή φωτογραφία με πάρα πάρα πολύ ωραία ποιότητα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ποιότητά της. Κοψίδια, αγάπη παιδιά, αγάπη μόνο. Εδώ φυτά. Είναι η καλύτερη πραγματικά από θέμα ποιότητας φωτογραφιών και έτσι στις σκοτεινές λήψεις, λόγω και των μεγαλύτερων pixels που έχει πλέον η κάμερα, γι' αυτό μικρή ανάλυση, μεγαλώς τα pixels όμως σε μέγεθος, είναι κάτι σαν ultra pixels, αλλά η ποιότητα παιδιά είναι πραγματικά φοβερή. Εδώ έχουμε το μνημείο ιντερνετικών συναντήσεων, το οποίο είναι monument του internet hookups, καλή φάση. Είναι στο αφλίσβο. Εδώ έχουμε slow motion. Πολύ καλή ποιότητα. Το κάνουμε και export έτσι. Κάτι που μου αρέσει, γιατί για παράδειγμα στο iPhone πρέπει να το κάνεις αλλιώς. Πρέπει να το κάνεις share κατευθείαν και να κόβει. Εδώ παίζει ωραία, κάνεις export και επιλέγεις που θέλει να ξεκινήσει το γρήγορο, που θέλει να ξεκινήσει το αργό και το κάνει export και τελείωσε. Μπαμ μπαμ κιόλας. Εδώ έχουμε τη Μάγκη Χαραλαμπίδη, παιδιά. Ναι, Μάγκη. Και εδώ ποιότητα.
πάρα πάρα πολύ καλή, πεντακάθαρες λήψεις. Να δώσω λίγο από εδώ. Εδώ νομίζω είμαστε καλύτερα. Εδώ, φοβερή ποιότητα παιδιά η κάμερα. Τρομερές, δηλαδή είναι ίσως η καλύτερη κάμερα και φέτος. Να ακούσουμε λίγο ήχο εδώ. Φεράρι παιδιά. 4K βίντεο. Πολύ καλή ποιότητα λοιπόν. Εκείνη τη μέρα παιδιά πραγματικά Μαζεράτι από εδώ πέρα, Φεράρι πιο κάτω, ήταν ωραία φάση. Anyway, εδώ είναι το άσχημο, η Μαζεράτι. Και εδώ είναι δείγμα από την κάμερα. Samsung Galaxy S7 Edge, δείγμα από την κάμερα. Το είπα και εγώ. Πάρα πάρα πολύ ωραία κάμερα. Ωραία ποιότητα, 4K βίντεο, πάρα πάρα πολύ γρήγορη εστίαση. Ταχύτατη, αλλά η εστίαση είναι ακόμα πιο καλή. Βλέπετε, είναι μπαμπα. Θα τα βρείτε τα δείγματα στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το review όπως είπαμε. Ως συνήθως, εδώ είναι η μπροστινή κάμερα 5 MP, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Καλή φωτομέτρηση, δεν έχει κάμερα από το background. Είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό το βρείτε στο αναλυτικό άρθρο. Και εδώ κάτι το που λέγαμε πριν. Αυτό πάει για background στο PC. Πολύ καλή ποιότητα παιδιά η κάμερα. Αυτό τώρα background ή αυτό, δεν ξέρω. Εδώ να δούμε λεπτομέρεια. Μια χαρά διαβάζονται τα κειμενάκια από τόσο μακριά. Οπότε μιλάμε για πολύ καλή ποιότητα κάμερας. Τέλεια. Γενικά εγώ είμαι πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένος από την κάμερα της συσκευής. Εδώ είναι το iPhone SE. Άνοιξη. Φοβερή ποιότητα. Τα τριχίδια πάνω στο φυτό και στα πόδια της μέλισσας και στην πλάτη της μέλισσας. Τρομερή ποιότητα. Άψογη δουλειά από τη Samsung. Και πάμε να φύγουμε από εδώ να δούμε τι λένε από επιδόσεις. Πάμε να τρέξουμε αυτό το παιχνιδάκι. Έχουμε το Gamers, τη λειτουργία εδώ πέρα, Game Card λέγεται. Τρώω τα σκαλώματά μου και εγώ, μην παρεξηγείτε ώρες. Είναι στη οθόνη νομίζω. Όχι. Εδώ είναι Games. Game Launcher. Να, Launcher. Και Game Tools είναι εκεί πέρα. Πάμε πάλι πίσω. Τι κάνει αυτό? Κουμπάκι. Σου λέει μεγάλε, επειδή παίζω τα κουμπιά αυτά, βγάλε τα off. Κλείσαμε και τα alerts. Minimize το παιχνίδι. Screenshot ή να τραβήξουμε και βίντεο. Settings σου λέει εδώ. Του λες αν θέλει να έχει το εικονιδιάκι της εφαρμογής στη μούρη μας, η φωτογραφία ή την κάμερα, από που θέλει να παίρνει ήχο, από το μικρόφωνο ή από το μόνο του παιχνιδιού, και ανάλυση πάει μέχρι 1080p και μπορούμε να το κατεβάσουμε και πιο χαμηλά για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, και bitrate πάει μέχρι 6 Mbit, εμείς το έχουμε στο auto. Και εδώ για παράδειγμα του λέω, ωπ μεγάλη, κάνε record. Και παπ, φαίνεται και η μούρη μου εδώ. Οκ, deploy. Πατάμε δεύτερη φορά, σταματάει. Πάμε εδώ. Βλέπετε, ρολάρει μια χαρά το όλο σκηνικό. Και έκανα πατάτα μάλλον, γιατί αυτή η πίστα δεν είναι για sniper. Glorious.
Ναι, δεν πήγε καλά η πίστα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, βλέπετε πως παίζει το παιχνίδι. Δεν θα έχετε θέμα πραγματικά για το παραμικρό. Όλα GG. Και χάσαμε. Anyway, είναι... Παίζει άψογα τα πάντα. Και ενώ και το Mortal Kombat αργεί να ξεκινήσει στα συναβάσκεδες του Android, εδώ, αν το βρω, αντίστοιχα το Injustice που είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία, πηγαίνει, φορτώνει σχετικά γρήγορα. Loading, loading, loading. Αυτό ήταν. Και μπαίνει. Ενώ άλλες φορές περιμένουμε πολύ περισσότερο. Δεν θα μπούμε να παίξουμε. Παίζεται, παιδιά, εντάξει, προφανώς είναι ένα βαρχίδα του 16 με super duper hardware, οπότε παίζει πρακτικά τα πάντα. Να δούμε τι λένε και τα benchmarks, κατά πόσο συμφωνούν μαζί μας. Αντούτου 130.976, 131.000, πάρα πάρα πολύ καλό σκορ, δεν τίθεται θέμα να το αμφισβητήσουμε. 2.586 στο Basemark OS 2, που είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Basemark X 41.302, σημειωτέων για παράδειγμα στο iPhone SE, γιατί για το Basemark OS 2 έχουμε 2.155 με πολύ χαμηλότερη ανάλυση οθόνης. Και πάμε παρακάτω, 3DMark. ...27.496, πάρα πάρα πολύ καλό σκορ, και στο Slingshot 2.176. Εδώ όλος τυχαίως, μιας και έχω το iPhone εδώ πέρα δίπλα και μπορούσαμε να το δούμε, παρά την ανάλυση, αυτό πέρασε και το στα γραφικά, παρότι ο α9 είναι του μπανάκι, έτσι, στα γραφικά το S7 Edge το ξεπέρασε. PC Mark 4.723 πόντους, και μιας και είπαμε για την μπαταρία που είναι super duper και wow, 8 ώρες και 53 λεπτά στο benchmark της μπαταρίας, που είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Η μπαταρία σχεδόν ανοιχτή οθόνη 9 ώρες, οπότε στο θέμα της αυτονομίας, να ξέρετε, θα σας βγάλει σίγουρα τη μέρα. Ακόμα και με σχετικά βαριά χρήση θα τη βγάλει τη μέρα ψηλό άνετα. Εδώ δεν κρατάει, αλλά πρέπει να έχω κρατήσει εγώ screenshot. 6.562 στο multi, 2.172 στο single core, και έτσι για να έχουμε να λέμε 63.899 στο απαρχαιωμένο quadrant. Αυτά από benchmarks, δεν νομίζω ότι μας έχει μείνει και κάποιο άλλο. Όχι, δεν έχουμε κάποιο άλλο. Οπότε η συσκευή από θέμα επιδόσεων είναι του μπανάκι. Νομίζω πως δεν έχουμε έτσι κάτι άλλο να πούμε. Οπότε, υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση και είναι και γρήγορη ασύρματη φόρτιση, οπότε πάλι σε 1,5 με 2 ρίτσες το έχει φορτίσει όλο το κινητό ασύρματα, που δεν είναι τόσο γρήγορο όσο το καλώδιο, έτσι. Οπότε θα είστε καλυμμένοι και από αυτό. Δεν θα κοστίζει κάτι παραπάνω, εντάξει, okay. Αν σας ενδιαφέρει, εμένα προσωπικά, τι να το βάλω εδώ πέρα, τι να βάλω το καλώδιο και να το βάλω εδώ πέρα, το ίδιο μου κάνει. Είσαι, με το καλώδιο μπορώ να το πάρω και να μιλάω την ώρα που φορτίζει. Ενώ με την ασύρματη φόρτιση πρέπει να κουμπάει κάτω. Δεν θα πω ότι είναι αυτό που με τρελαίνει σαν λειτουργία.
Εδώ είναι και το Game Launcher, αναγνωρίζει τα παιχνίδια και μπορούμε να τα ξεκινήσουμε κατευθείαν από εδώ πέρα που λέγαμε πριν. Οπότε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το κλείσιμο και να πούμε τα συμπεράσματά μας. Είδαμε λοιπόν το Samsung Galaxy S7 Edge και είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή. Έχει ίσως την καλύτερη οθόνη που κυκλοφόρησε συσκευή αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ όμορφη. Η κινητότητα λιγάκι με ενοχλεί στη χρήση με το ένα χέρι, καθώς ακουμπάει το χέρι μου και δεν λειτουργεί πάντα όπως θα ήθελα. Και οι έξτρα λειτουργίες δεν θα λέγω ότι με τρελαίνουν. Ίσως λίγο το Edge, οι λειτουργίες Edge είναι ok, αλλά παρόλα αυτά έχουμε την καλύτερη κάμερα σε κινητό αυτή τη στιγμή, την καλύτερη οθόνη, πάρα πολύ καλό ήχο, θα θέλαμε λίγο πιο δυνατό, αλλά ok, και μια μπαταρία η οποία δίνει ρέστα, πάρα πολύ καλή αυτονομία. Τώρα 830 ευρώ είναι αρκετά, αλλά ίσως είναι και η καλύτερη συσκευή αυτή τη στιγμή που μπορείτε να αγοράσετε. Το αν θα τα δώσετε είναι καθαρά δικό σας θέμα. Αυτά λοιπόν από εμάς, subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη, thumbs up για να στηρίξετε το βίντεο και φυσικά τα social media είναι κάτω στην περιγραφή, μπορείτε να μας ακολουθήσετε εκεί πέρα ώστε να τα λέμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και φυσικά να μας πείτε τη γνώμη σας είτε εκεί πέρα είτε στα σχόλια από κάτω. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο review, τα λέμε! Yeah.